και υποβρύχιο και μπορεί να παραμείνει για αρκετό διάστημα υπό της θάλασσας στα 200 μέτρα. Και το οποίο πώς είναι και κλείνουν επίκαιρο, οι πισίνες? Δήμο μου, γιατί με αυτά που γίνονται αυτές τις μέρες με τα πυρηνικά υποβρύχια θα πρέπει να ψάχνουμε να κρυφτούμε σε λίγο. Το υποβρύχιο αυτό φυσικά δεν έχει καμία σχέση με το άλλο, έτσι. Το άλλο έχει το διάολο μέσα. Σε παίρνει και σε σηκώνει. Τζόρτζ, φιλιά, τα λέμε αύριο. Φιλιά. Καλημέρα. Πολλά, να είστε καλά. Μάκο μου, τι κάνεις, τι γίνεσαι. Καλά, να ξεκινήσουμε με την καλημέρα μας στην Κεραρινιού. Να με. Τρεις και πέντε το πρωί, ξημέρωτο, έστειλαν πάλι το διάολο πάνω από το κεφάλι της. Να τρομοκρατήσουν την Κεραρινιό δεν μπορούν. Αλλά το ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει, αλλά, το θεωρώ αναγκαίο. Γιατί? Γιατί η Κεραρινιό γίνεται σύμβολο. Οι απέναντι κάνουν την Κεραρινιό σύμβολο. Σύμβολο των ευρωπαϊκών συνόρων. Και στην Πράγα, σήμερα και αύριο, η Κεραρινιό, κατά τη γνώμη τη δική μου την ταπεινή, πρέπει να είναι το σύμβολο. Είναι ενθαρρυντικό ότι ο Μακρόν θα κάνει παρέμβαση στον Ερντογάν για τα ελληνοτουρκικά, για αυτά όλα που συμβαίνουν. Παιδιά, ας το καταλάβουμε. Η Κεραρινιό είναι ο Ευρωπαίος πολίτης που δέχεται πρόκληση μέσα στη νύχτα σχεδόν κάθε βράδυ. Την προκαλούν. Δεν της κάνουν κάτι κακό. Αλλά το να πετάνε πάνω από το κεφάλι της τα μη επανδρομένα, αυτά που είναι σαν παιχνίδια, τα υπτάμενα μέσα που δεν έχουν πιλότο και τα κατευθύνουν από κάποιο βαλιτσάκι ηλεκτρονικό απέναντι από τα μικρασιατικά παράλια, είναι πρόκληση, μέγιστη πρόκληση. Και ο Μητσοτάκης, κατά τη γνώμη μου, δεν κάνω το δάσκαλο, αλλά πώς το νιώθω ως Έλληνας πολίτης. Και ο Τσίπρας, που θα βρίσκεται στην Πράγα με τους σοσιαλιστές, νομίζω ότι είναι ένα κυρίαρχο θέμα. Μπορεί να μην είναι από τα μεγάλα, να μιλάμε για υφαλοκρηπίδες, να ανοίγουμε χάρτες, αλλά αυτό είναι η προσωποποίηση της πρόκλησης. Έτσι το νιώθω, έτσι σας το λέω. Κάθε πρωί που μου έρχεται το μήνυμα ότι εδώ πέταξε... Εδώ ένας συναγερμός χτυπάει μες τη νύχτα που κοιμάσαι και αγριεύεσαι και κάνεις 10 λεπτά να ξανακοιμηθείς και λες τι έγινε. Όχι ακριβώς. Να την ίδια κάθε ώρα... βράδυ να ταράζεσαι μες στον ύπνο σου. Την και ίδια να ώρα, προσέξτε κάτι. Για να σου πω τώρα κάτι. Και ακούω και εσάς τώρα, κύριε Δήμο μου. Εδώ δεν έγινε τίποτα όταν έγιναν τα γεγονότα πάνω στον Εύρο. Απλά ήρθανε, είδανε και έφυγαν. Έγινε κάτι? Όχι. Μην είμαστε μητέρες. Όχι, ο χειροκρότημα. Ο Εύρος έχει μπει και η λεφτά έδωσαν. Υπήρξαν κυρώσεις. Ήταν η πρώτη φορά, Κώστα, ξέρεις ότι εγώ ούτε τους καλύπτω, ούτε είμαι δικός τους, ούτε με έχουν στα όπα-όπα. Αλλά τους τραβού το δίκαιο, πρέπει να το λέω. Για τους Ευρωπαίους, λέει ο Κώστας. Για, όχι, λέω εγώ για τούτους εδώ που κινητοποίησαν ο Μητσοτάκης. Άλλο, δεν λέω, λέω για τους Ευρωπαίους. Για να καταλήξω στη πια πρέπει να κάνουμε κάτι μόνοι μας, όπως κάνουμε το τότε στον Εύρο. Πρόσεξε να δεις. Εδώ το θέμα της Κινάρου είναι όπως και το μεταναστευτικό, γιατί χτες είχαμε την πρόκληση πάνω από το κεφάλι της Κεραρινιός μέσα στη νύχτα. Είχαμε στην Προβοσχίδα, εκεί που υπηρέτησα στη Λέσβο, που είναι απόκρημνα τα βράχια στην παραλία, που έφτασε η βάρκα και έχουν πληγεί... Έχουμε όμως και νεκρούς, έτσι, 16 νεκρές γυναίκες στη Λέσβο, 15 γυναίκες. 16. Ναι. Και νεκροί και στα Κύθυρα. Και ξέρεις τι, και στα Κύθυρα. Καταρχήν είναι σοκαριστικό, αλλά πρέπει κάτι να γίνει, γιατί είναι λες και επειδή θέλει να επιβεβαιώσει ο Ερντογάν αυτό που είπε, ότι δηλαδή οι Έλληνες σκοτώνουν τους μετανάστες στα χωρικά ύδατα. Στα Κύθυρα πώς βρίσκονται, αφού υποτίθεται τα σύνορα τα φυλάμε, τα θαλάσσια. Άκου να δεις. Χθες, παιδιά, είχε 8 μποφόρ. Δηλαδή, αν δεν είναι τις βάρκες, προκειμένου να γίνει ένα τέτοιο ατύχημα για να πάνε μετά στον ΟΗΕ να κουνήσουν τα χαρτιά και βάζουν σε μικρούς τάφους αυτά.
καλύτερη απόδειξη είναι η χθεσινή, παιδιά. Ναι, αυτή τη στιγμή, για να καταλάβετε. Ο υπουργός. Για να καταλάβετε. Αυτή τη στιγμή οι ελληνικές φυλακές, ο ένας στους πέντε που βρίσκεται μέσα. Ναι, είναι για δουλεμπόρια. Γιατί έχουν γεμίσει, είναι από το. Είναι δουλεμπόροι. Για διακίνηση μεταναστών, ακριβώς. Δεν μου απαντάς. 2.000 αυτή τη στιγμή. Εσύ αυτή που τη το στιγμή ξέρεις, έχουμε. Αυτό σε ρωτάω εσένα. Πώς φτάνουν μέχρι τα κύθυρα και μέχρι. Γιατί, αγάπη μου, αφού το έχουμε πει ότι φεύγουν, ότι ο Ερντογάν δεν προκαλεί μόνο την Ελλάδα. Εργαλειοποιεί το μεταναστευτικό σε ολόκληρη την Ευρώπη. Του στέλνει κατευθείαν στην Ιταλία. Το 80% των μεταναστών που έφτασαν στην Ιταλία, που αποβιβάστηκαν στην Ιταλία ρωτάω, ναι, πριν από το τελευταίο 9 μήνο, το 80% προέρχεται από το Λίβανο και από τα τουρκικά παράλια. Ναι. Τους στέλνουν κατευθείαν. Ναι, αλλά επειδή τα γεγονότα πληθαίνουν και όλα αυτά συμβαίνουν 2 εβδομάδες μετά τα χαρτιά που κουνούσε με τις νεκρές ορούς ο Ερντογάν στον ΟΗΕ, μήπως πρέπει να ζητήσουμε περαιτέρω ενίσχυση από τους φίλους μας τους Ευρωπαίους, δεν ξέρω. Λέγαμε ότι τα σύνορα θα έπρεπε να τα φυλάει η Ευρώπη και όχι εμείς. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν ήρθαν. Για την Frontex δεν ήρθαν. Δεν φύγανε όμως. Δεν ήρθαν. Όχι, όχι. Υπάρχει, παιδιά. Είναι δύσκολο. Εγώ στη Σύμη είχα δει τότε. Ναι. Είναι δύσκολο ο εντοπισμός. Υπάρχει Frontex. Είναι δύσκολος όμως ο εντοπισμός όλης της θαλάσσιας ακτογραμμής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως στη Μυτιλίνη, βάρκα, στο κομμάτι εκεί βάρκα που βρήκανε σήμερα, ναι, είναι ένα κομμάτι, λέει, το οποίο επειδή είναι και το πιο κοντινό, είναι πάρα πολύ σύνηθες οι άνθρωποι. Αυτό λέγανε, είναι πάρα πολύ σύνηθες. Πού, στην Προβοσκίδα, ακούστε να δείτε, εγώ υπηρέτησα. Εκεί υπάρχει ένα κόκκινο φυλάκιο. Πηγαίνοντας για τον ταξιάρχη στα Ματίνα, στο δεξί της χέρι δεν θα το δει. Πώς το 1980. Ξέρω, πάνω, το 1984 τα κόκκινα τούβλα τα έχω κουβαλήσει εγώ από την παραλία Ασπροπύργου. Επί Ματαφιά, επί στρατηγού Ματαφιά. Εκεί λοιπόν όντως είναι το πιο κοντινό σημείο, αλλά δεν έχει παραλία, έχει βράχια. Α, είναι δύσκολη πρόσβαση. Είναι δύσκολη ακριβώς. Οι γυναίκες και τα παιδιά, τα γυναικόπαιδα τα οποία έχουν σκαρφαλώσει στην κυριολεξία στην Προβοσκίδα. Το πρόβλημα αυτό της εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά ολάκερη την Ευρώπη. Κάτι, νομίζω όμως, ότι ο Μακρόν. Η Ευρώπη όμως και ο ΙΕ στέκονται και στους αριθμούς. Και όταν, ναι, έχεις κάθε μέρα 15 σωρούς και 15 αδικοχαμένες ψυχές στον υγρό τάφο του Αιγαίου, ναι, όσο και να, εσύ, okay, να ξέρεις ότι δεν ευθύνονται οι Έλληνες και προσπαθούν μαζί με τις δυνάμεις από το εξωτερικό να προστατεύσουν και να, ναι, διαχειριστούν την κατάσταση. Τελικά τι λες όμως, σήμερα χάθηκαν 15 ψυχές, χθες, ναι, 20. Ακριβώς. Κατάλαβες, γιατί, ναι, ναι, λέω ότι πρέπει, σωστά, να, σωστά, γίνει, γιατί τελικά. Ναι. Σωστά, αυτή είναι η ζωφερή πραγματικότητα, η οποία νομίζω ότι στην Πράγα και στο επίσημο τραπέζι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στους ευρωσοσιαλιστές στην προετοιμασία θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι το κυρίαρχο, γιατί είναι το πανανθρώπινο, γιατί είναι το θέμα που ευαισθητοποιεί όλες τις κοινωνίες. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, νομίζω ότι και η παρέμβαση του Μακρόν που θα γίνει στον Ερντογάν, αλλά και ότι το Βερολίνο και στο τουρκο-λιβικό στάθηκε στο πλευρό της Ελλάδας, είναι από τα θετικά στοιχεία. Να δούμε τι θα κάνει το βράδυ και αύριο όλη μέρα, εάν της Ούρσουλας και της Κομισιόν η επιστολή που επί της ουσίας υιοθετούν την πρόταση των 15 χωρών, συγγνώμη, μεταξύ των οποίων, όχι μεταξύ, πρωτοστάτησε η Ελλάδα για να επιβληθεί πλαφόν στο φυσικό αέριο, έστω και προσωρινά, εάν γίνει στην πράξη. Ο Τσίπρας μίλησε για ευρωομόλογο ξανά και όπως είχε μιλήσει ο Γιώργος Παπανδρέου όταν ξεκίνησε πριν πάει στο Καστελόριζο. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερη, κάνει και ιδιαίτερη αίσθηση και προκάλεσε την αντίδραση των Αμερικανών είναι αυτό που είχαμε πει πριν από αρκετό καιρό για τις χώρες του ΟΠΕΚ, δηλαδή τις αραβικές χώρες.
οι οποίες επί της ουσίας ταυτίστηκαν με τον Πούτιν και μείωσαν ημερησίως 2 εκατομμύρια βαρέλια την παραγωγή, ενώ η Αμερική τους έλεγε να την αυξήσουν. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι δεν έχουμε μόνο την αντιπαράθεση της Δύσης, μιας ενωμένης Δύσης με τη Ρωσία, αλλά παίζονται τεράστια γεωστρατηγικά και παιχνίδια. Και πού να είσαι ενωμένος, όταν καταλαβαίνεις ότι η Γερμανία, αυτό που λέγαμε χθες και κλείσαμε λίγο βιαστικά, έτσι να το επαναφέρουμε τώρα που έχουμε περισσότερο χρόνο, προασπίζει και θωρακίζει μόνο τα συμφέροντα τα δικά της στο κομμάτι το ενεργειακό. Είναι, είναι ένα δύσκολο αυτό. Χειμώνα που μας λένε, παιδιά, να είστε με τις κουβέρτες στη δουλειά. Αυτό με το πετρέλαιο που είπε ο Δήμος είναι πολύ σοβαρό, γιατί η μείωση της παραγωγής σημαίνει αύξηση της τιμής και στο τέλος θα φτάσει και το πετρέλαιο πάλι να είναι. Ακριβώς. Δεν τιμές. Διαφωνώ. Μα τι αλλά προσέξτε. Άμα πάω τώρα στο βενζινάδι. Και στη λέει για την ενιαία στάση τη Δύση. Ποια είναι οι μεγάλες δυνάμεις, τα δικά του συμφέροντα προάσπιση. Προσέξτε να δείτε. Το παιχνίδι δεν είναι μόνο δικό μας εδώ. Εμείς, εδώ σε αυτή τη μικρή, ταπεινή, τηλεοπτική παρέα την πρωινή, το θυμάμαι σαν τώρα, ήταν αρχές Ιουνίου, που βλέπαμε ότι αρχίζουν να τσιμπάνε οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Και το λέγαμε και με ωραίο τρόπο και σιγά σιγά. Μέρα με τη μέρα όμως και που γυρίσαμε από τις διακοπές, είχε φουντώσει το πράγμα. Θα το λύσει τώρα ο Άδωνης, είπε. Χτες λοιπόν ο Άδωνης. Κατάλογο 50 προϊόντα. Περίμενε να κρυβίνουν όλα για να το λύσει. Όλα τα υπόλοιπα δεν πειράζει. Ήθελε πρώτα να φτάσουμε στο όσο εδώ και μην παρέκει για να έρθει ο Σωσίας να μας πει σα το λύσει. Την ώρα που λες, δεν τέλεστε, εκεί έρχεται ο Άδωνης και σου λέει. Εκεί που σου λέει πάρε το καλάθι. Μεγάλη του λένε, έχει ένα καλάθι με ταυτίνα προϊόντα. Ναι, τι μου θυμίζει που πήγε η βενζίνη, πόσο πήγε και μετά όταν έπεσε πάμε έπεσε η βενζίνη. Δηλαδή, ναι, αλλά εδώ ξέρετε τι λέει. Ξέρετε τι λέει ο λαός. Κάλιο αργά παρά ποτέ, έστω και τώρα. Αλλά αυτό το καλάθι δεν το φτιάχνει η κυβέρνηση. Προσέξτε το κάτι. Κάθε σούπερ μάρκετ. Οι 4 μεγαλύτερες αλυσίδες τροφίμων θα το φτιάξουν για να διευκολύνουν την κυβέρνηση για να κάνει τον έλεγχο. Άρα τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ σου φτιάχνει ένα καλάθι φτηνό και όλα τα υπόλοιπα φωτιά. Ακριβώς. Δηλαδή. Ωραία ακριβώς. Το καλάθι. Πρόσεξε. Θα το πάρουμε το καλάθι. Σου στέλνει. Αν δεν παίρνεις από το καλάθι. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή κάθε πράγμα, εάν σηκώσεις το χαλί, από κάτω βγαίνουν κατσαρίδες και πίδια. Κάθε εβδομάδα είναι άλλη τιμή. Ναι. Δεν ακριβώς. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Μη σου πω και κάθε προχτές, μέρα είναι άλλη τιμή τα προϊόντα. Προχτές σου στέλνει ο Μεσαρόπουλος ο γιατρός ένα μήνυμα που μιλάγαμε για τα καυσόξυλα, για τα βουλγάρικα. Για τα βουλγάρικα. Έχει δημιουργηθεί εκεί θέμα, δεν έχουν να στείλουν, άρα. Πρόσεξε να. Έχω λοιπόν εγώ τον Νίκο, το δικό μου, τον πράκτορά μου στην Ξάνθη και του λέω: Νίκο, ο γιατρός για να το λέει αυτό, για ψάξτε το. Γιατί δεν μου τον φέρνουν. Έχει καιρό συνεργατό. Πρόσεξε. Εδώ έχει πάρει τη δούλεψή του το γιατρό. Τον έχει βάλει ρεπόρτερ. Ακριβώς. Προσέξτε να δείτε τώρα ο άλλος, ο αρχιπράκτορας από πάνω. Τι αποκαλύπτει. Εδώ για την εμπορία των καυσόξυλων, οι Βούλγαροι που έχουν μεγάλη παραγωγή, το παίζουν και λένε, κοίταξε να δεις, για να τα δώσουμε σε εσάς τους Έλληνες και όχι στους Τούρκους, θα μας δώσετε καλύτερη τιμή. Αυξάνουν δηλαδή μα δεν ο ανταγωνισμός. Τα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι, γιατί πλέον και εκείνοι έχουν θέμα ενεργειακό. Ναι, αυτοί έχουν συνηθίσει και στο κρύο. Σου λέω, υπάρχει λοιπόν, υπάρχει λοιπόν ο ανταγωνισμός, ο ανταγωνισμός με τους Τούρκους. Όποιος δώσει τα πολλά. Τώρα, ακούστε να δείτε. Έρχονται τα βουλγάρικα, τα ξύλα. Τα καυσόξυλα, ναι. Ναι, όχι, οι Ιταλίκες, οι οποίες είναι κίνδυνος θάνατος για τους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό θα πρέπει να το δει η πολιτεία άμεσα και στα σύνορα να γίνεται έλεγχος. Μα δηλαδή, έχει κάτι ωραιότατες, κουβέρτες, γούνες, όλα αυτά τα χόμπουέρ, τα μαγαζιά με τα είδη σπιτιού. Τι να σποτάχουν τα χάλια. Δεν έρχονται σε χαρβαλωμένες δαλίκες. Αυτό το θέμα με τις δαλίκες, ψάξτε το λίγο χωρίς λάστιχα. Και θα δεις ότι αυτές οι ξεχαρβαλωμένες χωρίς λάστιχα και τα λοιπά είναι ελληνικής ιδιοκτησίας. Βοηθήστε με λίγο, Δημήτρη μου. Βοηθήστε με, Δήμο. Λίγο. Επειδή έχουμε εξέλιξη στο Μικτό Ορκωτό που σήμερα αναμένεται να καταθέσουν στη δίκη Φιλιππίδη τρεις πολύ γνωστές ηθοποιοί,
Θέλω να πάμε εκεί. Σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε αύριο. Σε φιλό. Ναι, γιατί πρέπει να πούμε αύριο και να για τα εργατικά ατυχήματα. Καλημέρα. Και για την Ελστάτ, για την πείνα. Ναι, Δήμο. Έχει δώσει στοιχεία τα οποία θέλω να ακουστούν εδώ στην ελληνική μας παρέα για να τα βάλουμε. Πρώτα για την αυριανή σκαλέτα. Καλή συνέχεια. Βίβη, καλημέρα.